Είναι από το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων, Ι' κεφάλαιο, σελίδες 971, Πράξεις των Αποστόλων, Ι' κεφάλαιο, 10 κεφάλαιο. Σελίδες λοιπόν 971, Ι' 1. Ήτο δε της άνθρωπος εν Καισαρία ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος εκ του τάγματος του λεγόμενου Ιταλικού, ευσεβής και φοβούμενος των Θεών με τα παντός του οίκου αυτού, ώστις και έκαμνεν ελεημοσύνασης των λαών πολλάς και δέετο του Θεού διαπαντός. Ούτως είδε φανερά διοράματος, περί την ενάτην ώραν της ημέρας, άγγελον του Θεού ότι εισήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν: Κορνήλιε. Ο δε ατενίσας σε αυτόν και έμφοβος γενόμενος είπε: Τι είναι, Κύριε? Και είπε προς αυτόν: Επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνόν σου ενώπιον του Θεού. Και τώρα πέμψον εις σιώπην ανθρώπους και προσκάλεσον το Σίμωνα, ώστες επωνομάζεται Πέτρος. Ούτως ξενίζεται παρά την Σίμωνη βυρσοδέψη έχοντι οικίαν πλησίων της θαλάσσης. Ούτως θέλει συλλαλήσει τι πρέπει να κάνεις. Καθώς δε ανεχώρησεν ο άγγελος ο λαλών προς τον Κορνήλιον, εφώναξε δύο εκ των υπηρετών αυτού και έναν στρατιώτη ευσεβή εκ των διαμενόντων πάντοτε πλησίων αυτού, και οι διηγηθείς προς αυτούς τα πάντα απέστειλεν αυτούς εις την Ιώπην. Τη δε επαύριον, ενώ εκείνοι οδηπόρουν και πλησίαζον εις την πόλη, ανέβη ο Πέτρος εις το δώμα δια να προσευχηθεί περί την όκτην ώραν. Και πεινάσας ήθελε να φάγει, ενώ δε ετοίμαζον επήλθεν επ' αυτόν έκστασης. Και θεωρεί τον ουρανόν ανεωγμένον και κατεβαίνον επ' αυτόν σκεύος θείο συνδόνα μεγάλη, το οποίο είναι το δεδεμένον από των τεσσάρων άκρων και καταβιβάζει το επί την γην. Εντός το οποίο υπήρχον πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού. Και έγινε φωνή προς αυτόν: Σηκωθείς πέτρες, φάξον και φάγε. Ο δε Πέτρος είπε: Μη γέννητο, Κύριε, διότι ουδέποτε έφαγον ουδέν βέβυλον ή ακάθαρτον. Και πάλιν εκ Δευτέρου έγινε φωνή προς αυτόν: Όσα ο Θεός καθάρισε, σύ μη λέγε βέβυλα. Έγινε δε τούτο τρεις, και πάλιν ενελήφθη το σκεύος εις των ουρανών. Ενώ δε ο Πέτρος ήτο εν απορία καθεαυτόν τι εσήμαινε το όραμα το οποίον είδεν, ιδού οι άνθρωποι απεσταλμένοι παρά του Κορνηλίου, ερωτήσαντες και μαθώντες την οικίαν το Σίμωνος έφτασαν εις την πύλην και φωνάξαντες ηρώτουν: Αν ο Σίμων, ο επανομαζόμενος Πέτρος, ξενίζεται εντάφτα. Και ενώ ο Πέτρος διελογίζεται περί του οράματος, είπε προς αυτόν το πνεύμα: Ιδού τρεις άνθρωποι σε ζητούσιν. Σηκωθείς λοιπόν κατάβηθη και είπαγε με ταυτόν: Μη δόλος διστάζον, διότι εγώ απέστειλα αυτούς. Καταβάζεται ο Πέτρος προς τους ανθρώπους τους απεσταλμένους προς αυτόν από του Κορνηλίου, είπεν: Ιδού εγώ είμαι εκείνος τον οποίον ζητείτε, τι η αιτία δια την οποία ήλθετε? Ιδέ είπον: Κορνήλιος ο εγκατόνταρχος, ανήρ δίκαιος και φοβούμενος των Θεών και μαρτυρόμενος υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων, διετάχθη Θεόθεν υπό Αγίου Αγγέλου να σε προσκαλέσει στον οίκον αυτού να ακούσει λόγους παρασού. Προσκαλέσας λοιπόν αυτούς έσω, εφιλοξένησε. Τη δε επαύριον εξήλθεν ο Πέτρος με ταυτόν και την έστ των αδελφών των από τη Ιώπης υπήγον με ταυτόν, και τη επαύριον εισήλθον εις την Καισάριαν, ο δε Κορνήλιος περιέμενεν αυτούς συγκαλέσας τους συγγενείς αυτού και τους οικείους φίλους. Ως δε εισήλθεν ο Πέτρος, ελθόν ο Κορνήλιος εις συνάντησιν αυτού έπεσεν εις τους πόδας αυτού και προσεκίνησεν, αλλά ο Πέτρος εσήκωσεν αυτόν λέγον: Σηκώθητη, κι εγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Και σωμινομιλών με ταυτόν εισήλθεν και ευρίσκει συνηγμένους πολλούς και είπε προς αυτούς: Είσαι ξεύρετε ότι είναι ασυγχώρητον εις άνθρωπον Ιουδαίων να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει τον αλόφιλον. Ο Θεός όμως έδειξεν σε μέμι λέγον: Μηδένα άνθρωπο βέβυλον ή ακάθαρτον, όθεν και προσκληθείς ήρθον χωρίς αντιλογίας. Ερωτώ λοιπόν, δια τίνα λόγον με προσκαλέσατε? Και ο Κορνήλιος είπε: Από τεσσάρων ημερών ημίν νηστεύων μέχρι της ώρας ταύτης και την ενάτην ώραν προσευχόμην εν το οίκο μου, και ιδού εστάθη ενώπιον μανίρ με ενδύματα λεμπρά και λέγει: Κορνήλιε, εισηκούστη προσευχή σου και ελιμοσθήνες σου εμνημονεύθησαν ενώπιον του Θεού. Πέμψον λοιπόν εις Ιώπην και προσκάλεσον το Σίμωνα, ώστις επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται εν τη οικία Σίμωνος του βυρσοδέψου πλησίων της θαλάσσης, ώστις ελθόν θέλει συλλαλήσει. Ευθύς λοιπόν έπεψα προς σε και εσύ έκαμες καλά ότι ήλθες,
Τώρα λοιπόν εμείς πάντες παριστάμεθα ενώπιον του Θεού για να ακούσομεν πάντα όσα προσετάχθησαν εισέ υπό του Θεού. Τότε ο Πέτρος ανοίξα στο στόμα είπε «Επαληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εμπαντή έθνη ως της φοβείται Αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνην, είναι δεκτός εις Αυτόν. Τον λόγον τον οποίον απέστειλε προς τους Ιούς Ισραήλ ευαγγελιζόμενος ειρήνην δια Ιησού Χριστού, ούτως είναι ο Κύριος πάντων. Το λόγο τούτον εσείς εξεύρετε ως της εκηρύχθη καθόλην την Ιουδαίαν αρχή σας από της Γαλιλαίας μετά το βάφτισμα το οποίο εκήρυξε ο Ιωάννης. Πως ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιον και με δύναμη ως της διήλθεν ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου διότι ο Θεός ήτο μεταυτού. Και εμείς είμεθα μάρτυρες πάντων όσα έκαμε και εν τη γη των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ τον οποίον εφώνευσαν κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ανέστησε την τρίτη μέρα και έκανε αυτό να εμφανιστεί ουχή εις πάντα τον λαό, αλλά εις μάρτυρας τους προσδιορισμένους υπό του Θεού, εις ημάς ήτινε συνεφάγομεν και συνεπίωμεν με ταυτού αφού ανέστη εκ νεκρών. Και παρήγγειλεν σε εμάς να κηρύξομεν προς τον λαόν και να μαρτυρήσομεν ότι αυτός είναι ο ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Εις τούτον πάντες οι προφήτες μαρτυρούσιν ότι δια του ανώματος αυτού θέλει λάβεση άφεση αμαρτιών πασοπιστεύων εις αυτόν. Ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας σου ακούοντας τον λόγον και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχήθηκε επί τα έθνη, διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεόν. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος, μήπως δύνατε τις να εμποδίσει το είδωρ, ώστε να βαφτιστώ συνότι ούτι ήτινες έλαβον το Πνεύμα το Άγιον καθώς και εμείς. Και προσέταξεν αυτούς να βαφτιστώσιν εις το όνομα του Κυρίου. Τότε παρεκάλεσαν αυτόν να διαμείνει ημέρα στην ας. Αμήν. Ήδη ο Ιησούς Χριστός οικοδομεί την Εκκλησία Του, την οποία άρχισε από το ανώγιο της Πεντηκοστής, προχώρησε στην Ιουδαία και τώρα έχει σκοπό να επεκτείνει τη Βασιλεία Του επί της γης ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω σ' όλη την Οικουμένη και στα έθνη έτσι όπως το είχε προφητεύσει ο Θεός. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή είναι ασυγχώρητον εις άνθρωπον Ιουδαίων να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει αλλόφυλλον. Είναι δύσκολο για τους ανθρώπους αδύνατον, για το Θεό όμως εύκολο, αρκεί να βρει τα κατάλληλα σκεύη εκλογής του τα οποία και θα χρησιμοποιήσει κατάλληλα ώστε εύκολα να αποκατασταθεί, να διορθωθεί το λάθος. Λάθος δεν ήταν τότε, αλλά αυτό που τότε ήταν σωστό, τώρα είναι λάθος, γιατί μπήκαμε σε άλλη οικονομία. Αλλά και πάντοτε ισχύει αυτό. Αυτό που είναι σωστό εκεί, δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι λάθος εδώ. Κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή και το σωστό είναι μόνο το θέλημα του Θεού, το οποίο εργάζεται ο Θεός, αρκεί να βρει κατάλληλα σκεύη εκλογής του. Και το Πνεύμα το Άγιο έψαξε και βρήκε αφενός μεν από την Εκκλησία έναν Απόστολο τον Πέτρο ο οποίος έχει παρησία και δεν φοβάται τι θα πουν οι άλλοι όταν περπατάει σύμφωνα με τη φανέρωση του Θεού. Δεν διστάζει, δεν συστέλλεται γιατί δεν φοβάται τους ανθρώπους. Το Θεό φοβάται, στον Θεό υπακούει, το Θεό λογαριάζει, στον Θεό υποτάσσεται και έτσι το Θεό δοξάζει. Έψαξε τον βρήκε και τον οδήγησε στην Ιώπη, κοντά στην Κεσάρια, εκεί που βρήκε έναν άλλον σκεύος εκλογής του, αυτή τη φορά εθνικό, εκατόνταρχο, μη μιλάνε τα παιδιά, αυτή τη φορά εκατόνταρχο, άρχοντα
ένδοξο, με μεγάλη εξουσία, αλλά είχε τα χαρακτηριστικά αυτά που ψάχνει ο Θεός να βρει στους ανθρώπους και τα οποία και εμείς θα ζητήσουμε από το Θεό και θα φροντίσουμε να σπουδάσουμε, να μας τα χαρίσει ο Θεός. Πρώτα-πρώτα ήταν ευσεβής. Είχε καλή ευσέβεια, είχε καλό σεβασμό. Δηλαδή ήξερε την αλήθεια του Θεού, τις αλήθειες του Θεού, ήξερε τον αληθινό Θεό. Δεν ήταν Ιουδαίος, δεν είχε διδασκαλία, αλλά όμως εξητούσε τον αληθινό Θεό. Δεν ξέρουμε, και μάλλον δεν ήταν ούτε καν προσήλυτος, αλλά όμως εξητούσε τον αληθινό Θεό. Επαναλαμβάνω, εξητούσε τον αληθινό Θεό. Και ο Θεός γίνεται και είναι μισθαποδότηση στους εξητούντας Αυτόν. Αλλά τον εξητούσε με τρόπο ευάρεστο εις τον Θεό, φοβούμενος τον Θεό με αυτός και όλος ο οίκος αυτού. Δηλαδή, ο φόβος του Θεού βασίλευε στην καρδιά του και είχε εμπνεύσει το φόβο του Θεού σε όλη την οικογένεια. Γιατί ο Θεός εργάζεται με οικογένειες. Το ξαναλέω. Ο φόβος του Θεού βασίλευε στην καρδιά του και είχε εμπνεύσει σε όλη του την οικογένεια, όχι την πίστη στον αληθινό Θεό, γιατί ακόμη και δεν την ήξερε, όχι το λόγο του Θεού, όχι την ελπίδα του στο Θεό, αλλά με τη ζωή του και με την ευσέβειά του είχε εμπνεύσει το φόβο του Θεού σε όλη την οικογένεια, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε κάθε έναν από μας ξεχωριστά, να εμπνέουμε το φόβο του Θεού στους πλησίων μας όσο το αφημών, με τη ζωή μας, με τη σεμνότητά μας, με την ευσέβειά μας και με όλα τα χαρακτηριστικά αυτά τα καλά που ζητάει ο Θεός. Τρίτον, έκαμνε ελεημοσύνες εις τον λαόν του Θεού πολλάς. Είχε αφενός μεν αγάπη στην καρδιά, την αγάπη του Θεού στην καρδιά, που δεν μπορεί παρά ο Θεός να του την είχε δοχαρίσει επειδή εξητούσε το Θεό. Και είχε και διάκριση. Δεν έκανε ελεημοσύνες όπου έβρισκε, όπου νόμιζε, όπου καταλάβαινε για να φαίνεται, αλλά έκανε ελεημοσύνες εκεί που ήθελε ο Θεός, στο λαό του Θεού. Και δεν είχε ακούσει ακόμη και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Δεν είχε δεχθεί, δεν είχε πλησιάσει τον Χριστό, και ο Χριστός δεν τον είχε πλησιάσει που είπε, εφόσον κάμνετε εις έναν των ελαχίστων των αδελφών μου τούτων, τότε σε μένα κάνετε. Με διάκριση Θεού και με αποκάλυψη Θεού έκανε ελεημοσύνες, λέει η Γραφή, εις των λαών του Θεού πολλές. Είχε αγάπη μέσα στην καρδιά του για τα αδέλφια του, για το λαό του Θεού. Και τέλος, εδέετο του Θεού διαπαντός. Φοβερά χαρακτηριστικά, αδελφοί. Χαρακτηριστικά διόρθωσης, αποκατάστασης, ευλογίας και ύψωσης. Ένας άνθρωπος που είχε εξουσία να κάνει ό,τι θέλει. Ήτανε κατακτητής. Αλλά όμως αυτό δεν τον έκανε να κατεξουσιάζει ούτε να υπερηφανεύεται. Αλλά η καρδιά του εξητούσε το Θεό. Επαναλαμβάνω. Και ο Θεός να μας δίνει χάρη να τα γράψει στην καρδιά μας, να το θυμόμαστε. Είχε φόβο Θεού και είχε εμπνεύσει το φόβο του Θεού σε όλη του την οικογένεια, σε όλο του τον οίκο. Είχε αγάπη μέσα στην καρδιά του.
Και έκανε ελεημοσύνες πολλές, αλλά στο λαό του Θεού με διάκριση. Εδέετο του Θεού, προσευχότανε στο Θεό, διαπαντός. Δεν έπαβε να προσεύχεται. Και ήταν ευσεβής. Λάτρευε τον αληθινό Θεό. Και ο Θεός τον διάλεξε για να κάνει τη μεγάλη διόρθωση που ήταν απαραίτητη για να επεκταθεί το έργο του Θεού. Έπρεπε να κάνει επέμβαση για να διορθωθεί το έργο του και να επεκταθεί σε όλη την οικουμένη. Και βρήκε δύο ανθρώπους που το αδύνατον στους ανθρώπους θα γινόταν ευκόλως δυνατόν από το Θεό. Τα αδύνατα που δεν μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, ο Θεός μπορεί να τα κάνει με σκεύη εκλογής του. Που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί παρά να ήταν πολύ ταπεινός. Και με μεγάλη ταπείνωση, με γνώση της αναξιότητάς του, πλησίαζε τους θεούς, τον Θεό και τους ανθρώπους. Με καρδιά γεμάτη από αγάπη, συντετριμένη, έκανε ελεημοσύνη σε όλους. Στο λαό του Θεού, με διάκριση. Ελεείται με διάκριση, λέει και ο Απόστολος, λέει ο Λόγος του Θεού. Εδέετο διαπαντός, άνθρωπος των γονάτων και της προσευχής. Δεν προσευχότανε λίγα λεπτά την ημέρα και όχι και κάθε μέρα. Διαπαντός, αδιαλείπτος προσεύχεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Και ο Θεός τον επισκέφθηκε θαυμαστά. Απέστειλε άγγελο διοράματος στις 3 η ώρα το μεσημέρι και του είπε «Οι προσευχές σου, διαπαντός που εγένοντο, και οι ελεημοσύνες σου, με διάκριση από αγάπη Θεού στην καρδιά σου, ανέβησαν στον Θεό, στον ουρανό». Σε θυμήθηκε ο Θεός, σε πρόσεξε ο Θεός, σε εξέλεξε ο Θεός, σε διάλεξε ο Θεός. Γι' αυτό στείλε τώρα εδώ δίπλα, 50 χιλιόμετρα απόσταση, από την Κεσάρια είναι η Ιώπη, ανθρώπους και προσκάλεσον το Σίμωνα που επωνομάζεται Πέτρος. Αυτός φιλοξενείται εκεί στην Ιώπη σε έναν βυρσοδέψη που λέγεται Σίμωνα, ο οποίος έχει οικία πλησίων της θαλάσσης και αυτός θα σου πει τι πρέπει να κάνεις. Έχω έργο για σένα και αυτός που θα σου πει τι θα κάνεις δεν είναι ο άγγελος του Κυρίου αλλά είναι ο δούλος του Ιησού Χριστού, ο Πέτρος. Και αμέσως το δεύτερο χαρακτηριστικό, επιμέλεια απίστευτη. Και αμέσως μόλις ανεχώρησε ο άγγελος, ο Κορνήλιος φώναξε δύο εκ των οικετών του, λέει το κείμενο, διαχωρίζοντας την έννοια των υπηρετών. Ο οικέτης είναι αυτός που δεν έχει τι να κάνει και παρακαλάει να γίνει δούλος. Σε παρακαλώ, πάρε με στη δούλεψή σου. Είναι ο σημερινός εργαζόμενος. Θα μπορούσε να έχει δούλους με το ζόρι από τους εχμαλωσίες του. Αλλά δεν του άρεσε, είχε δικαιοσύνη μέσα του. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που φαίνεται μέσα από το έργο του. Και επιπλέον ένα στρατιώτη ευσεβή και μέσα στο σπίτι του έβαζε μόνο ευσεβείς. Είχε βάλει τείχο. Είχε φτιάξει ένα τείχο αγιασμού, ξεχωρισμού. Όλα όπως μας τα φανερώνει ο Λόγος του Θεού τα είχε κάνει χωρίς να ξέρει. Αλίμονο σε εμάς, αν δεν τα κάνουμε που ξέρουμε. Είχε κάνει λοιπόν ένα τείχος ξεχωρισμού. Αυτός ο οίκος του με φόβο Θεού, οι κέτες που ερχόντουσαν και τον παρακαλούσαν να σε υπηρετήσουμε γιατί έχουμε ανάγκη, και στρατιώτες ευσεβείς επέλεγε μέσα στο σπίτι του. Ένα
τέλειο τείχος αγιασμού και ξεχωρισμού. Δεν έμπαινε στο σπίτι του, στη ζωή του, στο περιβάλλον του, στην καρδιά του, στο μυαλό του, πράγματα που χαλάνε τον αγιασμό του. Ούτε άνθρωποι, ούτε συζητήσεις, ούτε σκέψεις, ούτε επιθυμίες καρδιάς. Ό,τι χαλάνε τον αγιασμό του, τα έβγαζε έξω από το σπίτι του. Είχε φτιάξει ένα όμορφο τείχος. Και αφού τους εξήγησε και μπορούσε να τους μιλήσει, δεν τους είπε μισόλογα, γιατί ήταν άνθρωποι πιστοί, με φόβο Θεού όλοι. Τι ωραίος οίκος ήταν αυτός. Τι ωραία επιλογή και διαλογή είχε κάνει ο άνθρωπος αυτός. Τι ωραίο τείχος είχε χτίσει αυτός. Χωρίς ενδιασμό φωνάζει τους δύο από τους ηκέτες του και τον στρατιώτη τον Ευσεβή και τους περιγράφει τι ακριβώς συνέβη και τους αποστέλει στην Ιώπη, 50 χιλιόμετρα μακριά, που σημαίνει περίπου 10 ώρες και περισσότερο με την ανάπαυση 12-13 ώρες, τους στέλνει να πάνε να φωνάξουν τον Πέτρο που φιλοξενείται στο Σίμωνα το Βερσοδέψη στην Κεσάρια, χωρίς να αμφισβητήσει την αλήθεια των πραγμάτων. Πιστεύει στα λόγια του Θεού. Απ' την άλλη μεριά ο Πέτρος φιλοξενείται στο Σίμωνα το Βερσοδέψη μεσημέρι, 12 η ώρα, τους απέστειλε πρωί πρωί, δηλαδή κατά τις 6, ίσως και πιο πρωί, μεσημέρι, την έκτη ώρα, 12 η ώρα, ανέβηκε ως συνήθιζε, γιατί ήταν και αυτός άνθρωπος της προσευχής και εδέετο τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα, δηλαδή διαπαντός προς τον Κύριο, ανέβηκε επάνω στο ανώγιο, εγκατέλειψε τους αδελφούς του, την κοινωνία που είχε με τους αδελφούς του, για να προσευχηθεί στον Κύριό του, γνωρίζοντας ότι εκεί θα συναντήσει τον Κύριο. Αλλά και ο Κύριος ήξερε ότι θα συναντήσει τον Πέτρο, γιατί ήταν ένα μόνιμο και στερεό ραντεβού, θα έλεγα, που είχε ο Πέτρος προσδιορίσει με το Θεό 3 φορές την ημέρα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Και είναι ωραία συνήθεια αυτή, μακάρι να μπορέσουμε να την κάνουμε. Το ραντεβού αυτό του Κυρίου. Πάω να συναντήσω στον Κύριο σε προκαθαρισμένο ραντεβού μαζί του. Όπως ο Δανιήλ, 3 της ημέρας. Και όλοι οι άνθρωποι του Θεού και στην Καινή Διαθήκη, 3 της ημέρας και αδιαλείπτως προσευχόμενοι στην παρουσία του Θεού. Και όταν έφτασε, και ενώ μαγείρευαν κάτω το φαΐ και πείνασε αυτός, έρχεται ο Θεός τώρα πάνω στην επιθυμία της σαρκός του να του φανερώσει τα μεγαλεία του αλλά και την αποστολή του. Έχει ο Θεός αποστολή ιδιαίτερη για τον Πέτρο. Ιδιαίτερη αποστολή. Μοναδική αποστολή. Διόρθωσης, αποκατάστασης, ευλογίας και ύψωσης του Ευαγγελίου, της Βασιλείας του Θεού. Όπως δηλαδή ο Θεός θέλει και εμείς να διορθωνόμαστε, μας διδάσκει τη διόρθωση, την αποκατάσταση, την ευλογία και την ύψωση, έτσι ο Θεός θέλει και για το έργο του διόρθωση, αποκατάσταση των λαθών, ευλογία στο έργο του και ύψωση της Εκκλησίας, επέκταση της Βασιλείας των Ουρανών. Και βλέπει ένα σεντόνι να κατεβαίνει από τον ουρανό με όραμα, και μέσα στο σεντόνι βλέπει να είναι όλα τα ζώα, τα καθαρά και τα ακάθαρτα. Και ακούει τη φωνή του Κυρίου, σφάξε και φάγε. Ο Πέτρος όμως πιστός στο Μωσαϊκό νόμο λέει, μη γέννη το Κύριε να φάγω από τα ακάθαρτα, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω φάει. Ο Θεός ανεβάζει και κατεβάζει 3 το σεντόνι και στο τέλος του λέει, μη λέγε εσύ ακάθαρτα και βέβυλα αυτά που εγώ καθάρισα. Και είναι φοβερή διδασκαλία. Μην κρίνεις, μην κατακρίνεις, μην καταδικάζεις, γιατί δεν ξέρεις
πίσω από αυτό που εσύ βλέπεις, κρίνεις, κατακρίνεις και καταδικάζεις, τι έχει κάνει ο Θεός. Και θα βρίσκεσαι και θεομάχος. Γιατί αν κρίνεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μετανοήσει, κρίνεις εν αδικία. Αν κρίνεις το έργο ενός ανθρώπου χωρίς να ξέρεις τι ο Θεός έχει κάνει, κρίνεις εν αδικία και βρίσκεσαι ένοχος ενώπιον του Θεού. Μη λέγε βέβαια και ακάθαρτα αυτά τα οποία ο Θεός καθάρισε, και επειδή δεν ξέρουμε τι ο Θεός έκαμε και τι ο Θεός καθάρισε και ποιους ο Θεός καθάρισε, εμείς δεν πρέπει ποτέ να λέμε βέβυλον κάτι, κρίνοντας, κατακρίνοντας, καταδικάζοντας, αλλά μόνο όσα είναι αγαθά και ευπηθή και προκαλούν ευλογία να λέμε. Και αυτό είναι το τείχος μας, το οποίο οικοδομούμε από τις διάφορες επιβουλές του εχθρού και επιθέσεις του εχθρού στην καρδιά μας και στη λογική μας. Μετά την τρίτη φορά ανέβηκε το σκεύος, η σενδόνα. Ο Πέτρος ο Απόστολος δεν καταλάβει τι σημαίνει αυτό και ξαφνικά το Πνεύμα του Άγιο του μιλάει. Ιδού τρεις άνθρωποι κάτω σε ζητούν. Σήκω λοιπόν, κατέβα, πήγαινε με ταυτόν, μη διστάσεις καθόλου, γιατί εγώ απέστειλα αυτούς. Μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, αλληλούια. Μιλάει το Πνεύμα το Άγιο σε αυτούς που δέονται διαπαντός. Σε αυτούς που έχουν αγάπη στην καρδιά τους. Η καρδιά τους είναι καθαρή, είναι συντετριμένη. Σε αυτούς που έχουν διάκριση με βάση το Λόγο του Θεού και περπατάνε ακριβώς στα βήματα του Χριστού, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Όχι με συναισθήματα, αλλά με υπακοή στο Ευαγγέλιο. Και ο Απόστολος Πέτρος κατεβαίνει και βλέπει τους τρεις απεσταλμένους του Κορνηλίου, του εξηγούνε τι συνέβη, του περιγράφουνε, και ο Απόστολος Πέτρος, σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, τους ακολουθεί μέχρι την Κεσάρια. Μπαίνοντας μέσα, βλέπει τον Κορνήλιο και το σπίτι του γεμάτο. Είχε καλέσει όλους τους φίλους του για να ακούσουν τα λόγια που ο Θεός είχε διατάξει τον Πέτρο να τους πει και τα λόγια τα οποία είχε διατάξει τον Κορνήλιο να ακούσει. Πράγματι, κήρυξε ο Πέτρος, μίλησε για τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Σόντος, μίλησε ότι αυτός είναι ο κριτής ζώντων και νεκρών, ότι αυτός είναι ο σωτήρ των ανθρώπων, ότι αυτός πέθανε για τις αμαρτίες των ανθρώπων και τον ανέστησε ο Θεός για τη δικαίωση των ανθρώπων, και ο Λόγος του Θεού πήγε και βρήκε γη αγαθή. Γη αγαθή την οποία είχε προετοιμάσει ο Θεός με τον Κορνήλιο. Γη αγαθή την οποία είχε προετοιμάσει ο Κορνήλιος με το Θεό. Ετοιμασμένες καρδιές να δεχθούν την αλήθεια του Ευαγγελίου, να δεχθούν τον Ιησού Χριστό. Θαύμα μεγάλο. Και ενώ εκήρυτε ο Πέτρος, ο Χριστός έκανε το ίδιο θαύμα που έκανε την Πεντηκοστή στο Ανώγιο. Τους βάφτισε όλους, όλους τους ακούοντας, μικρούς και μεγάλους, όσους μπορούσαν να ακούνε και να καταλαβαίνουν, τους βάφτισε όλους με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη, όπως εκείνη την ημέρα στην Πεντηκοστή, γιατί άκουγαν και οι πιστοί σύντροφοι του Αποστόλου Πέτρου αυτούς να μιλάνε γλώσσες και να προφητεύουν και να μεγαλύνουν το Θεό. Και έγινε το μεγάλο γκρέμισμα του Μωσαϊκού νόμου που σταμάταγε την ευλογία του Θεού στο λαό Ισραήλ. Έγινε η διόρθωση, η αποκατάσταση, η ευλογία και η ύψωση της Εκκλησίας. Ο Θεός κατάφερε να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Να το ξαναπώ. Ο Θεός
κατάφερε να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Θεός θα καταφέρει να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στη ζωή σου, με μία προϋπόθεση. Να είσαι σκεύος εκλογής του ιδιαίτερο. Με ευσέβεια, με φόβο Θεού που να εμπνέεται στους γύρω σου, να είναι εμφανές, να μην είναι κρυφός ο φόβος του Θεού, με αγάπη Θεού στην καρδιά σου, ώστε να ελεείς με διάκριση, και ιδιαιτέρως, αδερφοί αγαπητοί, με προσευχή αδιάλειπτο. Να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι ανάμεσά μας υπάρχει κάποιος τέτοιος. Ούτε κάποια τέτοια οικογένεια, ούτε είμαστε μια τέτοια εκκλησία. Τουλάχιστον κρίνοντας από τον εαυτό μου. Όμως ο Θεός μας προτρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη διδασκαλία της διόρθωσης, της αποκατάστασης, της ευλογίας και της ύψωσης. Είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα έχουμε ευκαιρίες όλοι μας, μεγάλες, δοσμένες από το Θεό. Εάν εξητήσουμε σήμερα με όλη μας την καρδιά, να μας κάνει ο Θεός έναν τέτοιον άνθρωπο, έναν άντρα ή μια γυναίκα, μια τέτοια οικογένεια, έναν τέτοιο νέο, μια τέτοια νέα, μια τέτοια μικρή εκκλησία όπως είμαστε εμείς σήμερα. Αν το ζητήσουμε με όλη μας την καρδιά, αν το ζητήσουμε ταπεινά και ακόμη πιο ταπεινά και ακόμη περισσότερο ταπεινά, με φόβο Θεού που να εμπνέεται και στους άλλους από την Αγία συμπεριφορά μας, που θα εμπνέεται στους άλλους από τον αγιασμό μας προς τους άλλους, με τέλεια συμπεριφορά Θεού που θα προέρχεται από τη μετάνοιά μας, τα λάθη μας, την άμεση και την επιστροφή στο Θεό, τότε η μισθαποδοσία μας θα είναι μεγάλη και θα δούμε στην προσωπική μας ζωή που το θέλουμε, στην οικογενειακή μας ζωή που το θέλουμε, αλλά και στην εκκλησιαστική μας ζωή που το θέλουμε, θα δούμε τη δόξα του Θεού. Θα δούμε να συμμαρτυρεί και να συνεργεί ο Θεός στο έργο μας, που Αυτός όμως θα μας οδηγεί να το πράττουμε. Στο δρόμο μας, που Αυτός θα μας διδάσκει να περπατούμε. Στη ζωή μας, που Αυτός θα μας χαρίζει. Με μια επιπλέον πάρα πολύ σοβαρή προϋπόθεση. Να αρχίσουμε σήμερα να οικοδομούμε, να πάρουμε απόφαση να οικοδομήσουμε το τείχος. Το τείχος του αγιασμού, του ξεχωρισμού για μας. Το τείχος της προστασίας, υπεράσπισης και ευλογίας για το Θεό σε μας. Ένα τείχος που θα φυλάμε την καρδιά μας. Θα φυλάμε τις σκέψεις μας, το πνεύμα μας. Θα φυλάμε το σώμα μας από όλες αυτές τις επιθέσεις που έρχονται γύρω. Παραδείγματος χάρη, από τα ειδονικά θεάματα, από τα ειδονικά ακούσματα, από τις κρίσεις, από τις κατακρίσεις, από τις αδικίες που θα βλέπουμε, από τα λάθη που θα βλέπουμε, από τις κακίες που θα βλέπουμε. Να φυλάμε την καρδιά μας, να φυλάμε την οικογένειά μας, τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, να βάλουμε τείχος στον εαυτό μας, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία μας. Ας φαινόμαστε στα μάτια μας πίμνιον μεμονωμένο που κατοικεί στο δάσος στην κορφή του Καρμήλου, σε τόπον άγωνο. Θα έρθει η αποκατάσταση παρακυρίου, θα έρθει η ευλογία από το Θεό,
θα έλθει ύψωσης και η δόξα από τον ίδιον τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ας ελπίζουμε σε Αυτόν και μόνο σε Αυτόν, και ας περιμένουμε και ας πέφτουμε, καθώς ξέρουμε ότι ο Κύριος έρχεται. Αμήν. Όποιος είναι για